Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος διετέλεσε καθηγητής της Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1856 έως τον θάνατό του, το 1891. Αν και η είσοδός του στο Πανεπιστήμιο ήταν ανορθόδοξη, η σταδιοδρομία του σε αυτό και η επίδοσή του στην επιστήμη που εθεράπευσε υπήρξαν εξαιρετικές, λαμπρές. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1815, αν και σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, ως έτος γεννήσεώς του θα πρέπει να θεωρηθεί το 1814, ήταν παιδί μιας πολυμελούς εύπορης οικογένειας. Ο πατέρας του Δημήτριος, ορισμένος, που μετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη από την γενέτειρά του, την Βυτίνα της Πελοποννήσου, ασχολήθηκε με το εμπόριο και τραπεζικές εργασίες, κατορθώντας μάλιστα να γίνει τραπεζίτης του Σουλτάνου, γεγονός που του προσέδωσε μεγάλη ισχύ. Ζώντας σε μιαν άνετη από οικονομική άποψη και καταξιωμένη κοινωνικά οικογένεια, το μέλλον για τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο και τα 7 αδέρφια του διαγραφόταν ευίωνο. Η εξέλιξη των πραγμάτων όμως κάθε άλλο παρά δικαίωσε την προοπτική αυτή. Αλλεπάλληλα χτυπήματα της μοίρας έδωσαν στη ζωή του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου τραγική διάσταση. Με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, 6 ετών τότε, είδε τους Τούρκους να κρεμάνε τον πατέρα του μπροστά στο σπίτι του και να σφάζουν τον αδερφό του Μιχαήλ, τον αδερφό του πατέρα του Ιωάννη, τον άνδρα της αδερφής του πατέρα του Δημήτριον Σκαναδίν και άλλους ακόμη συγγενείς του. Μπροστά στην φρίκη εκείνη, η μητέρα του με τους 4 αναπομείναντες γιους της και τις 2 κόρες της ζήτησε καταφύγιο στην Οδυσσό. Σπούδασε στο Λύκειο Ρισελιέ στην Οδυσσό. Είναι σημαντικό αυτό το Λύκειο, γιατί ήταν το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα όχι μόνο της Οδυσσού, αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης και εκεί σπούδασαν προσωπικότητες οι οποίες στελέχωσαν τα εθνικά κινήματα ολόκληρης Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή ήταν το κέντρο, το λίκνο της Ανατολικοευρωπαϊκής διανόησης τον 19ο αιώνα. Εκεί στην Οδυσσό, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος διδάχτηκε ως υπότροφος του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου τα πρώτα εγκύκλια μαθήματα για να συνεχίσει τη μόρφωσή του στην Ελλάδα, όπου ήρθαν το 1830 με τη μητέρα του και τα αδέρφια του, κοντά στο δάσκαλο του γένους Γεώργιον Γενάδιο, χωρίς όμως να κατορθώσει να την ολοκληρώσει με την απόκτηση του απολυτηρίου του γυμνασίου. Η επίδοση του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου στα μαθήματα, τόσο στην Οδυσσό όσο και στην Ελλάδα, κάθε άλλο παρά μεγάλη ήταν. Ο φίλος του Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, που φοιτούσε στο ίδιο με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο σχολείο στην Οδυσσό, τον περιγράφει ως βαρικέφαλον και μάλλον δυσμαθές πεδίων, ενώ αργότερα, κατά την εκπαίδευσή του στην Ελλάδα, ένας θείος του από την πλευρά της μητέρας του προεξοφλούσε ότι δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Οι εκτιμήσεις αυτές για το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, ωστόσο, διαψεύστηκαν από την μετέπειτα πορεία του στον ακαδημαϊκό χώρο και την καταξίωσή του ως επιστήμονος. Μια πορεία και μια καταξίωση για τις οποίες χρειάστηκε όμως να παλέψει σκληρά ενάντια στον φανατισμό, την κακοβουλία, τη μικροψυχία και την ζηλοφθονία των ανθρώπων. Στον καιρό του, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος είχε πολλούς υποστηρικτές, τόσο στον πολιτικό όσο και στον πνευματικό χώρο, αλλά έχει επίσης και πολλούς αντιπάλους και πολλούς επικριτές. Οι συζητήσεις για τα ζητήματα της ιστορίας του ελληνικού έθνους ήταν ιδιαίτερα έντονες κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ακριβώς αυτές οι συζητήσεις αποτυπώνουν όλες αυτές τις αναζητήσεις της κοινωνίας αλλά και της διανόησης της εποχής για το περιεχόμενο της εθνικής ιστορίας και για την ποιότητα και την ιδιοσυστασία της εθνικής κοινότητας. Το